να ευχαριστήσω την Ένωση των Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και τον Πρόεδρό της, τον κύριο Σάρη Γεωργίου, για την ενδιαφέρουσα ευκαιρία που μας δίνουν να συζητήσουμε τα θέματα του κλάδου. Να εκφράσω τη ζήλια μου προς τον Πρόεδρο για την πολύ ωραία συνέντευξη που πήρε από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και να πω ότι το θεωρώ, Πρόεδρε, εισπίδηση αυτό. Θα ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε η συνομιλία του Προέδρου με τον Διοικητή, τον κύριο Στουρνάρα, από τις φυσικές καταστροφές. Αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, το έχουμε ζήσει. Έχουμε ζήσει σεισμούς, έχουμε ζήσει πλημμύρες. Η κλιματική καταστροφή φέρνει δυστυχώς περισσότερες φυσικές καταστροφές. Σε κάθε φυσική καταστροφή το κράτος επιβαρύνεται με σημαντικά ποσά και για να στηρίξει τους πληγέντες, αλλά και για να αποκαταστήσει ζημιές. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί που επιβαρύνονται τελικά είναι οι φορολογούμενοι πολίτες. Είμαστε εμείς. Επιπλέον, μολονότι η συνολική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού είναι μεγάλη, η ουσιαστική ελάφρυνση για τον κάθε πολίτη ξεχωριστά έρχεται αργά και είναι μικρή. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, και ξεκινώ από τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, είχατε υποσχεθεί ως κυβέρνηση κίνητρα για να ενθαρρύνετε τους πολίτες να ασφαλίσουν τα σπίτια τους. Υπόσχεση που μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε για μερικά δευτερόλεπτα, πριν απαντήσω σε αυτό, να σημειώσω ότι για μας η ιδιωτική ασφάλιση έχει ένα όχι πολύ σημαντικό ρόλο στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να έχει σημαντικότερο στην καθημερινότητά μας και στην οικονομία, όπως στις πιο προηγμένες χώρες της Ευρώπης. Το ότι δεν έχει, δεν οφείλεται μόνο στο ότι η Ελλάδα είχε οικονομικά προβλήματα ή ότι κάποιοι αδιαφορούν να ασφαλιστούν όπως άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες. Έχει να κάνει και με την αντίληψη που έχουμε και την έχουμε ακόμα σε ορισμένες πλευρές του πολιτικού συστήματος τουλάχιστον. Έχουμε από τη μια πλευρά το καταραμένο γιώτα και από την άλλη το ευλογημένο δέλτα. Είναι το άγιο δημόσιο το οποίο κάνουμε ό,τι μπορούμε να το στηρίξουμε και ενοχοποιούμε τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το ξεπεράσουμε και να γίνουμε πιο πρακτικοί. Εγώ δεν λέω ότι ισχύει το ανάποδο, αλλά ας έχουμε μια αντίληψη περισσότερο κοινής λογικής. Και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να το πω. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα ήθελα να σταθώ, προφανώς υπάρχει υποασφάλιση και των κατοικιών, να σταθώ ιδιαίτερα στην ασφάλιση έναντι σεισμικού κινδύνου. Διότι βλέπετε τι γίνεται, αυτά που συνέβησαν στην Τουρκία μας το υπενθυμίζουν με το χειρότερο δυστυχώς τρόπο. Λοιπόν, πιστεύω και έτσι θα πάμε. Θα πρέπει να πάμε σε κίνητρα ισχυρά, φορολογικά, για την ασφάλιση των κατοικιών έναντι σεισμικού κινδύνου πρωτίστως. Μόνο έναντι σεισμικού κινδύνου. Σας ρωτώ, διότι υπάρχουν οι πυρκαγιές, υπάρχουν οι πλημμύρες. Ναι. Έχουμε δυστυχώς ζήσει πολλά στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Προφανώς είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Αν ξεκινούσα από κάπου, θα ξεκινούσα από το σεισμικό κίνδυνο, αλλά εννοείται και οι άλλες φυσικές καταστροφές, οι οποίες δυστυχώς λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνονται, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και αυτό. Κυρία Ξενογιανακοπούλου, κυρία Υπουργέ, έρχομαι σε εσάς. Ποιο είναι το σχέδιο του κόμματός σας για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών? Μπορεί το κράτος να σηκώσει μόνο του το βάρος της κάλυψης των ζημιών στα σπίτια των πολιτών? Βλέπετε ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης σε αυτό το πεδίο? Ήδη το υπονοούμενο, νομίζω, του κυρίου Χατζηδάκη ήταν σαφές. Θα ήθελα και εγώ, καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, να πω καλησπέρα σε όλες και όλους. Να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση. Από την πλευρά μας, να κάνω κι εγώ ένα αρχικό γενικό σχόλιο, ότι σαφώς και αναγνωρίζουμε το ρόλο του κλάδου των ασφαλιστικών εταιριών. Θεωρούμε ότι είναι ένας σημαντικός ρόλος και οικονομικός και αναπτυξιακός και φυσικά για τους πολίτες και ευρύτερα για την κοινωνία, για την ασφάλιση του κινδύνου, αλλά και στον τομέα της εργασίας. Παρέχει και πάρα πολλές θέσεις εργασίας και έχει και ευρύτερο
κόσμου ελεύθερους επαγγελματίες που απασχολούνται. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε αυτό που πάντα αντιμετώπιζε η χώρα μας, φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα θέματα της σεισμικότητας της χώρας είναι γνωστά. Είναι η κλιματική κρίση μας βάζει προ νέων προκλήσεων και νομίζω ότι και ως πολιτικά κόμματα και ως κράτος, αλλά φυσικά σε μια λογική συμπληρωματική του τομέα των ασφαλιστικών εταιριών, σαν ένας εταίρος σε αυτή τη συζήτηση, αυτό που εμείς πιστεύουμε είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη θεσμική συζήτηση. Δηλαδή, δεν πρέπει να το δούμε αποσπασματικά. Έχουν πέσει προτάσεις στο τραπέζι, όπως, για παράδειγμα, φοροαπαλλαγές σε σχέση με τα ασφάλιστρα από καταστροφές που βλέπουμε από την κλιματική αλλαγή ή, όπως υπάρχει σε άλλες χώρες, υποχρεωτική ασφάλιση για την ακίνητη περιουσία. Κοιτάξτε, αυτά μπορεί κανείς να τα συζητήσει. Απριόρι δεν αποκλείουμε κάτι εξορισμού. Όμως, αυτό που εμείς λέμε είναι ότι αφενός πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δηλαδή, σε μία περίοδο που υπάρχει μία δραματική μείωση του εισοδήματος για τη μεγάλη πλειονότητα του κόσμου, καταλαβαίνουμε ότι ένα ζήτημα όπως η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης πρέπει να τεθεί μέσα και σε αυτό το πλαίσιο, όταν υπάρχει μια δυσκολία να καλυφθούν ακόμα και βασικές ανάγκες. Ταυτόχρονα, το ζήτημα των φοροελαφρύνσεων, και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά κυρίως αυτό που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει είναι ένας, μετά τις εκλογές, ένας συγκροτημένος θεσμικός διάλογος με όλους τους φορείς. Εδώ πρέπει να συμβάλλει σαφώς και η πανεπιστημιακή κοινότητα και να υπάρχουν και ερευνητικές διαδικασίες και μελέτες, ώστε ακριβώς να δούμε συνολικά το θέμα της κλιματικής κρίσης, που αφορά την πρόληψη, αφορά την άμεση αντιμετώπιση όταν συμβαίνουν οι καταστροφές και φυσικά στη συνέχεια όσον αφορά τα ζητήματα των αποζημιώσεων από τους κινδύνους. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι ένα υπαρκτό θέμα και εμείς από την πλευρά μας θεωρούμε ότι μετά τις εκλογές είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να τα δούμε σε ένα θεσμικό ολοκληρωμένο διάλογο. Πάμε και στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μάντζο. Το ερώτημα είναι το ίδιο, κύριε εκπρόσωπε. Αγάπη και εγώ, μου επιτρέψετε, κύριε Χατζηνικολάου, να ευχαριστήσω θερμά την Ένωση, να συγχαρώ το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο του και σε όλα τα μέλη της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την τιμητική πρόσκληση να είμαι εδώ. Και από εμένα ένα αρχικό σχόλιο σε σχέση με τη θέση και την αποστολή της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να διατηρούμε τους μύθους. Δεν υπάρχει ανταγωνιστική, δεν πρέπει να υπάρχει ανταγωνιστική σχέση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Συμπληρωματική σχέση σε ένα όλον ασφαλιστικής κάλυψης των πολιτών πρέπει να έχει και προς τα εκεί πρέπει να πηγαίνουμε. Προφανώς, άκουσα με προσοχή τον κύριο Πρόεδρο της Ένωσης για το σύστημα των ιδεολογιών. Αν κάτι, τουλάχιστον η δική μας ιδεολογία, έχει προσφέρει στο χώρο της ασφάλισης, είναι αυτό που και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος εξήρε, τη ρύθμιση και την εποπτεία. Η ιδιωτική αγορά οφείλει να ρυθμίζεται και να εποπτεύεται και αυτό έχει συμβεί με μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας. Άρα πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση και στο μέλλον. Είναι σαφές δε ότι η ιδιωτική ασφάλιση για να αναπτυχθεί επαρκώς πρέπει πρώτιστα να έχει ασφαλείς πελάτες, πολίτες οι οποίοι θα έχουν και την αγοραστική δύναμη να μην βλέπουν την ιδιωτική ασφάλιση ως πολυτέλεια. Κάτι το οποίο το βλέπουμε ακόμα και σε υποχρεωτικές μορφές ασφάλισης, όπως η ασφάλιση των αυτοκινήτων, όπου τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα δυστυχώς στους δρόμους μας έχουν αυξηθεί. Άρα πρέπει να πάμε σε πραγματικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ώστε οι ασφαλισμένοι, οι λήπτες της ασφάλισης, να αισθάνονται πρώτα απ' όλα ασφαλείς ότι θα πληρώσουν το ασφάλιστρο για να έχουν και ασφάλεια στο τέλος της ημέρας. Όσον αφορά στις φυσικές καταστροφές, ναι, το ζήτημα είναι όχι μόνο υπαρκτό, αλλά διαρκώς εντυνόμενο. Η κλιματική κρίση έχει κάνει πραγματικότητα διεθνή, αλλά και στη χώρα μας, τον κίνδυνο μιας έκτακτης φυσικής καταστροφής, πυρκαγιές, σεισμοί. Ήδη από το 1999 η σημαντικότερη, βαρύτερη φυσική καταστροφή που είχαμε στη χώρα μας είναι ο σεισμός της Πάρνηθας. Ναι, πρέπει να πάμε σε έναν ειλικρινό ανοιχτό διάλογο μεταξύ των ιδιωτικών εταιριών ασφάλισης του ιδιωτικού τομέα και του κράτους,
δεν μπορεί το κράτος, προφανώς η κρατική αρρωγή, να αρκεί για τα πάντα, για όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις. Χρειάζεται συνέργεια, χρειάζεται συναντήληψη. Είναι προφανές ότι για να φτάσουμε σε αυτό πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα. Θέλω να κλείσω μια παρατήρηση ότι η υποχρεωτικότητα μερικές φορές στη χώρα μας είναι ταμπού και ίσως φέρνει και τα αντίθετα αποτελέσματα. Γι' αυτό το λόγο για μας είναι σημαντικότερο το παράδειγμα. Θεωρούμε δηλαδή ότι το κίνητρο το οποίο θα δοθεί υποτύπων φορολογικής ελάφρυνσης είναι κάτι καλύτερο, γιατί θα θεμελιώσει μια κουλτούρα ασφάλισης έναντι των φυσικών καταστροφών, την οποία δεν την έχουμε. Μία υποχρεωτικότητα την οποία εμείς έχουμε προβλέψει στο πρόγραμμά μας είναι στο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουμε εξαγγείλει 150.000 νέες κατοικίες για νέα ζευγάρια, τα οποία αυτονοήτως θα είναι ασφαλισμένα από τον κίνδυνο της φυσικής καταστροφής. Κλείνω ότι θα πρέπει να υπάρχει συναντήληψη κράτους και ιδιωτικής αγοράς για την βρείτε δυνατή ασφαλιστική κάλυψη από αυτόν τον κίνδυνο. Θα περάσω τώρα στο θέμα των επαγγελματικών ασφαλίσεων. Εκεί έχουμε δύο ζητήματα. Το ένα αφορά το θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής ασφάλισης. Το είπε ο Πρόεδρος στην ομιλία του νωρίτερα. Το οποίο θεσμικό πλαίσιο εξαντλείται στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, παρότι και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις παρέχουν επαγγελματικές συντάξεις μέσω των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων τους. Και το δεύτερο ζήτημα αναφέρεται στη φορολογική ανισότητα που υπάρχει μεταξύ των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και των ομαδικών προγραμμάτων εις βάρος των ασφαλισμένων των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Κύριε Υπουργέ, τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό? Πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσω ότι εμείς κινούμενοι προς την κατεύθυνση εναλλακτικών εργαλείων στην ασφάλιση, προχωρήσαμε προς την κατεύθυνση που σημείωσε ήδη ο κύριος Χατζηγεωργίου. Προχωρήσαμε στην ίδρυση του ΤΕΚΑ, του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, το οποίο πολεμήθηκε, αλλά είναι μια ιδέα που εφαρμόζεται σε προηγμένες χώρες όπως η Ολλανδία, η Σουηδία, η Δανία, το οποίο δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες στους νέους. Αντί να δίνουν τα λεφτά τους σε ένα κορβανά, να τα βάζουν να δημιουργούν ατομικό κουμπαρά, να διαλέγουν επενδυτικό προφίλ και στο τέλος να παίρνουν και μεγαλύτερες συντάξεις. Αλλά αυτό είναι στον πρώτο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος. Τώρα, στο δεύτερο πυλώνα, που είναι τα επαγγελματικά ταμεία, εμείς είμαστε στον πάτο του πίνακα, κύριε Χατζηνικολάου, ενώ σε Ευρώπη. Υπάρχει, έχει θεσμοθετηθεί ήδη από το νόμο ΡΕΠΑ στις αρχές του 2000 το σύστημα αυτό. Υπάρχουν ισχυρότατα κίνητρα, πρέπει να πω, αλλά ίσως και λόγω της κρίσης, ίσως λόγω νοοτροπίας, το πράγμα έχει καθυστερήσει. Υφίστανται αρκετά ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και για τα επαγγελματικά ταμεία, που είναι κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα, και σε σχέση με τον ανταγωνισμό, τους όρους ανταγωνισμού των επαγγελματικών ταμείων και των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Επεξεργαζόμαστε με τον κύριο Τσακλόγλου και την αρμόδια Γενική Γραμματέα, την κυρία Καρασιώτου, ένα σχετικό νομοσχέδιο. Συζητάμε με όλους. Πιστεύουμε ότι μετά τις εκλογές θα έρθουμε με μια σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα προβλέπει πολυεργοδοτικά εργαλεία, ταμεία, δηλαδή δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να έχει μια τράπεζα τους εργαζομένους της και αυτό να είναι το ταμείο όπως είναι σήμερα. Θα μπορεί κάποιος να κάνει ένα ταμείο και να καλύπτει εργαζομένους περισσότερων εταιριών. Προβλέπουμε παρεμβάσεις στην εποπτεία για να υπάρχει σιγουριά και εδώ νομίζω θα κινηθούμε προς την κατεύθυνση της Τράπεζας της Ελλάδας. Διάφορες άλλες διοικητικές παρεμβάσεις και θα έρθουμε και με μια παρέμβαση λελογισμένη στο επίπεδο της φορολόγησης, χωρίς να ανατρέπουμε βεβαιότητες, αλλά και χωρίς να διαιωνίζουμε αδικίες μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα. Κυρία Ξενογιανακοπούλου, θέλω τα σχόλιά σας για τα θέματα αυτά και βέβαια και την άποψη του κόμματός σας για τις επαγγελματικές ασφαλίσεις και για το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης σε αυτές. Καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, θα ήθελα να επισημάνω ότι για μας πάντα η βασική προτεραιότητα είναι η στήριξη ενός ενιαίου καθολικού διανεμητικού δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε για τον πρώτο πυλώνα και γι' αυτό το λόγο και στη Βουλή καταψηφίσαμε το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης όσον αφορά
το ΤΕΚΑ, δηλαδή το επικουρικό σύστημα, το κεφαλοπυρικό σύστημα στην επικουρική ασφάλιση. Μάλιστα, προβάλαμε και λόγους αντισυνταγματικότητας, αλλά πέραν αυτού θεωρούμε ότι σπάει την αλληλεγγύη των γενεών, δημιουργεί μία επισφάλεια συνολικά και για τις συντάξεις ακόμα και των νέων. Μάλιστα, βάζει και ένα στοιχείο κινδύνου στον πρώτο πυλώνα. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα, επειδή έγινε και αναφορά και από τον πρόεδρο της Ένωσης, αλλά και τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Στουρνάρα, σε σχέση με την τραπεζική κρίση. Να αναφέρω ότι στη Σουηδία, που έχουν ένα ενισχυμένο κεφαλοποιητικό σύστημα, υπήρξε μία απώλεια πρόσφατα 2 δις μετά την κρίση της Credit Suisse. Όπως επίσης βάζουμε και το δημοσιονομικό θέμα, καθώς οι αναλογιστικές μελέτες που έχουν κατευθεί στη Βουλή δείχνουν εν δυνάμει μέσα στα επόμενα 50 χρόνια ένα κόστος το οποίο μπορεί να φτάσει και τα 70 δις. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε μια σαφή καθαρή θέση, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, ότι εμείς ως κυβέρνηση θα καταργήσουμε το ΤΕΚΑ. Από εκεί και πέρα για τα επαγγελματικά ταμεία. Έχει ενδιαφέρον να δούμε την εμπειρία. Δηλαδή, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν επαγγελματικά ταμεία τα οποία λειτουργούν με πολύ καλό τρόπο. Υπάρχουν όμως και αρνητικά παραδείγματα. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω ένα παράδειγμα για το οποίο έχουμε κάνει και πολλές αναφορές στη Βουλή, που είναι το Ταμείο των Φαρμακοϋπαλλήλων. Όπου εκεί, στην πραγματικότητα, λαμβάνουν πλέον συντάξεις χαμηλότερες και από αυτές του επικουρικού ταμείου. Συνεπώς, χρειάζεται ένα θεσμικό πλαίσιο σύγχρονο, αλλά χρειάζεται σίγουρα και πολύ σαφής έλεγχος και εποπτή από την πολιτεία και από τις αντίστοιχες αρχές. Κύριε Μάντζο. Ναι, όπως είπαμε πριν ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείριση των φυσικών καταστροφών και των κρίσεων, έτσι φρονούμε ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, ιδίως στο επίπεδο το συνταξιοδοτικό. Οι τρεις πυλώνες δεν είναι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, είναι συμπληρωματικοί. Και έχουμε την άποψη, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ότι ο πρώτος πυλώνας, ο δημόσιος, οφείλει να παραμείνει διανεμητικός και η κεφαλαιοποίηση ως αρχή να εφαρμόσεται στους άλλους δύο πυλώνες, τον δεύτερο και τον τρίτο. Γι' αυτό το λόγο και υπήρξε η τοποθέτησή μας στη Βουλή απέναντι στο σχέδιο νόμου ήδη 4826 του 2021. Θεωρούμε δηλαδή ότι θα πρέπει ένα οικοδόμημα για να είναι σταθερά δομημένο και ευσταθές και στις κρίσεις, και ζήσαμε από αυτές πολλές την τελευταία δεκαετία, θα πρέπει να έχει και τους τρεις πυλώνες του ισόρροπα ενισχυμένους και σταθερούς. Εμείς ζητούμε την ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα. Άλλωστε, είναι ο δικός μας χώρος, εκείνος που θεσμοθέτησε τα επαγγελματικά ταμεία πίσω στο 2002. Εμείς ζητούμε να επεκταθούν τα επαγγελματικά ταμεία ώστε να ενισχυθεί η ασφαλιστική κάλυψη των πολιτών. Η κυβέρνηση σε ερώτησεις δικών μας βουλευτών στην Βουλή είχε δεσμευτεί ότι θα φέρει ένα τέτοιο σχέδιο νόμου περαιτέρω ενίσχυσης του επαγγελματικού, του δεύτερου πυλώνα. Περιμένουμε να συμβεί. Νομίζω βέβαια δεν προλαβαίνουμε μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη. Πάντα όμως η φορολογική θα πρέπει να δοθούν και εδώ κίνητρα, όπως προείπα και στις φυσικές καταστροφές. Προσοχή όμως, τα κίνητρα δεν πρέπει να δίδονται μόνο σε όσους μπορούν ήδη να ασφαλιστούν, αλλά θα πρέπει να δοθούν σε ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού, να γίνει η ασφάλιση πιο συμφέρουσα για μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού. Κλείνω λέγοντας ότι επαναλαμβάνοντας περίπου κάτι που είπα και πριν, ότι κανένα ασφαλιστικό σύστημα δεν θα είναι βιώσιμο, και το είδαμε αυτό και μέσα στη μεγάλη κρίση, αν δεν μπορέσουμε να επιτύχουμε πραγματικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και επειδή άκουσα και μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόσκληση από τον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος για επενδύσεις στην Ελλάδα, ναι, θα πρέπει να υπάρξουν πραγματικές επενδύσεις, βαριές επενδύσεις στη χώρα, όχι μόνο επενδύσεις και ανάπτυξη ρήχη στο real estate κομμάτι, το οποίο μάλιστα δεν έχει και αποτύπωμα κοινωνικό, παρά μόνο νοθεύει τελικά τον ανταγωνισμό στις τιμές των ακινήτων. Θα πρέπει να πετύχουμε 2-3% ρυθμούς ανάπτυξης για να μπορούμε να λέμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή περιθώριο μερίσματος για τους συνταξιούχους. Και όλα αυτά προφανώς με όρους διαγενειακής δικαιοσύνης. Όλα αυτά προφανώς με το μυαλό μας στην προοπτική που πρέπει να υπάρχει για τη νέα γενιά, ώστε να σπάσει αυτό το φαύλο μότο «Δεν θα πάρω σύνταξη ποτέ». Αυτό πρέπει να το τελειώσουμε. Πάμε στον τομέα της υγείας, που είναι μεγάλος και σημαντικός.
Η χρηματοδότηση της συνολικής δαπάνης υγείας στη χώρα μας προέρχεται διαχρονικά κατά 30% από το κράτος, 30% από την κοινωνική ασφάλιση, τις εισφορές των πολιτών, 35% άμεσα από τους ίδιους τους πολίτες και ένα 5% από την εθελοντική ιδιωτική ασφάλιση που διαθέτει περίπου το 15% των Ελλήνων. Φαίνεται λοιπόν ότι τον σημαντικότερο χρηματοδοτικό πυλώνα του συστήματος υγείας στη χώρα μας συνιστά το πορτοφόλι του Έλληνα πολίτη. Μάλιστα, η εξαιρετικά υψηλή άμεση ιδιωτική δαπάνη συνιστά στοιχείο που επισημαίνεται σταθερά και από τον ΟΟΣΑ ως προβληματικό, καθώς προάγει μεταξύ άλλων τις ανισότητες. Η διεθνής ωστόσο εμπειρία έχει δείξει ότι αποτελεσματικός μηχανισμός για την εξισορρόπηση του χρηματοδοτικού μείγματος των υγειονομικών συστημάτων είναι η αξιοποίηση του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης υπό διάφορα σχήματα και κυρίως υπό σχήματα συμπληρωματικά προς την κοινωνική ασφάλιση. Το ερώτημα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Χατζηδάκη, είναι για ποιους λόγους δεν έχει αξιοποιηθεί έως τώρα η ιδιωτική ασφάλιση στο σχεδιασμό ενός νέου ισοζυγίου στη διαχείριση και χρηματοδότηση των κινδύνων υγείας στη χώρα μας, αν και αυτό ήταν, από ό,τι θυμούμε από τις προεκλογικές σας εξαγγελίες, στους άμεσους σχεδιασμούς του κόμματός σας. Λοιπόν, αφού... Τις προεκλογικές εξαγγελίες των προηγούμενων εκλογών. Αφού εκφράσω την απογοητεύσή μου για τις τοποθετήσεις εδώ, περίμενα... Θα σας δώσω στο κλείσιμο από ένα λεπτό να σχολιάσετε ο καθένας τις τοποθετήσεις του. Θέλω να πω για το κεφαλαιοποιητικό σύστημα για τους νέους. Και αυτό θα το κάνω για να αποφύγω να τις σχολιάσω εγώ. Ελάτε, κύριε Πράγματα Υπουργέ. Που έχουν πετύχει σε προηγμένες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρω γιατί εμείς εμένουμε να μην τα εφαρμόζουμε, πώς θα πάμε μπροστά με σημειωτών. Έρχομαι σε αυτό που λέτε. Κύριε Χατζηνικολάου, έχουν τα τρία κόμματα εδώ που είμαστε, στο τραπέζι τουλάχιστον, έχουμε κυβερνήσει. Κατά καιρούς ακούω συνθήματα, θρήνους κτλ. Για το εσύ. Ας μιλήσουμε λογικά. Το εσύ το έχουμε στηρίξει ο καθένας με τον τρόπο του. Το ζήτημα είναι, ενώ υποστηρίζουμε και καλά κάνουμε το εσύ, γιατί κάθε χώρα χρειάζεται ένα εθνικό σύστημα υγείας. Πιστεύουμε ότι το εσύ δεν θέλει βελτιώσεις. Όποιος δεν θέλει να το πει. Να μας πει ότι αυτό που έχουμε σήμερα είναι ιδεώδες και το μόνο που λείπει είναι μερικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών και ένα σοφάτισμα και βάψιμο των νοσοκομείων. Αν αυτό είναι η άποψη, είναι μια άποψη. Αλλά να την πούμε. Εγώ νομίζω αντιθέτως ότι κρατώντας τις βασικές αρχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πρέπει να δούμε τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ιδιαίτερα σε σχέση με αυτά που αναφέρατε εσείς. Και εδώ έχουμε ένα μοντέλο, ας πούμε, στη Γερμανία εξαιρετικά ενδιαφέρον και ένα άλλο μοντέλο στην Ολλανδία εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνουμε copy-paste και θα το φέρουμε εδώ πέρα, αλλά νομίζω ότι πρέπει ακριβώς, επειδή δεν μπορούμε να ζούμε με την αυταπάτη ότι έχουμε ένα σύστημα που το πληρώνει το δημόσιο, ενώ δεν το πληρώνει το δημόσιο σε μεγάλο ποσοστό, επειδή δεν μπορούμε να ζούμε με αυτή την αυταπάτη, χρειαζόμαστε μια προσέγγιση κοινής λογικής και 5 βήματα μπροστά, με στόχο να υπερασπίζουμε τον απλό ανυπεράσπιστο Έλληνα και όχι τα δόγματά του ο καθένας. Κυρία Ξενογιανακοπούλου, έχει θέση η ιδιωτική ασφάλιση στο σύστημα υγείας της χώρας και ποια είναστε? Καταρχάς, πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτή την αίθουσα, ανεξάρτητα πολιτικών τοποθετήσεων, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι από τις μεγάλες κατακτήσεις μεταπολίτευσης. Από εκεί και πέρα, σίγουρα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν παθογένειες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά αυτό που αποδείχτηκε, ιδιαίτερα και στην κρίση της πανδημίας, και όχι μόνο στη χώρα μας, είναι ότι είναι από τα πιο πολύτιμα στοιχεία του κοινωνικού κράτους. Και δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση δεν έχει στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και δεν είναι θέμα απλώς προσλήψεων, όπως λέει ο αγαπητός συνάδελφος ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Είναι θέμα αντίληψης του να στηριχτεί συνολικά και σε προσωπικό και μισθολογικά, για να έχουμε το επίπεδο των γιατρών που βλέπουμε ότι έχουμε ένα τρομακτικό brain drain άξιων γιατρών που σταδιοδρομούν στο εξωτερικό και σε εθνικά συστήματα άλλων χωρών. Είδαμε στη Βρετανία που είχε καταρρεύσει την περίοδο της πανδημίας. Όπως επίσης,
Νομίζω ότι αυτό που είναι κρίσιμο είναι λοιπόν αφενός να στηριχτεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχει συμπληρωματικότητα, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Υπάρχει το δικαίωμα της επιλογής για τον κάθε πολίτη σε σχέση με την συμπληρωματική προσέγγιση για τα θέματα υγείας με την ιδιωτική ασφάλιση. Αλλά θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι, και κάνω έτσι και μία γέφυρα με τη γενική συζήτηση, ότι και επειδή άκουσα και με πολύ ενδιαφέρον τον πρόεδρο της Ένωσης να λέει ότι είναι μικρή η αγορά η ασφαλιστική στην Ελλάδα, πρέπει να δούμε και την ευρύτερη προοπτική της. Και νομίζω ότι δεν πρέπει μόνο να λειτουργεί με την αγωνία του ανταγωνισμού προς το κράτος. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι συμπληρωματική και είναι πολύτιμα συμπληρωματική, αλλά δεν πρέπει να είναι ανταγωνιστική, ούτε η λογική πρέπει να είναι μια σχέση αναδιανομής. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες προοπτικές για την ιδιωτική ασφάλιση και σε νέους κινδύνους, όπως είναι η κυβερνοασφάλεια, γιατί μιλήσαμε μόνο για τις φυσικές καταστροφές, αλλά και σε μια σειρά άλλους τομείς, όπως είναι η επράγματη ασφάλεια, η αστική ευθύνη, οι μεταφορές, οι εξαγωγές. Άρα λοιπόν το θέμα της υγείας, το θέμα των συντάξεων, το κράτος έχει έναν βασικό συνταγματικό ρόλο μέσω του κοινωνικού κράτους, συμπληρωματικό και όχι ανταγωνιστικό με την ιδιωτική ασφάλιση. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες προοπτικές, σύγχρονες και μέσα από την ψηφιοποίηση της οικονομίας και για την ιδιωτική ασφάλιση να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και θα ήθελα να προσθέσω και κάτι. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να αποκόψουμε συνολικά όταν συζητάμε για τα ζητήματα της ασφάλισης και των ασφαλιστικών εταιριών ούτε το επίπεδο το οικονομικό και το αναπτυξιακό που είναι κρίσιμο, ούτε φυσικά το εισοδηματικό, αλλά θα ήθελα να επιμείνω και ιδιαίτερα στη σημασία που έχει και το θέμα των επενδύσεων. Άκουσαμε πολύ ενδιαφέρον και την παρότρινση του κ. Στουρνάρα και είναι ένα ζήτημα πολύ ουσιαστικό. Και αν θέλετε εδώ να κάνω και μια παρένθεση, κύριε Χατζηνικολάου, χωρίς να μακρηγορήσω, ότι και μία από τις επιφυλάξεις που εκφράσαμε με το ΤΕΚΑ είναι ότι ακριβώς δεν μπορούν να υπάρξουν και λόγω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εμπόδια διαφυγής κεφαλαίων. Άρα λοιπόν και με το ΤΕΚΑ, εμείς ένας από τις ενστάσεις είναι ότι θα υπάρχει και μια διαφυγή κεφαλαίων, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, θα ήθελα επίσης να πω ότι για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία και ο κόσμος που εργάζεται. 50.000 άνθρωποι, άρα και το εργασιακό ζήτημα είναι σοβαρό. Να τηρείται η εργατική νομοθεσία, να γίνονται οι έλεγχοι. Η εποπτεία του κράτους έχει να κάνει και με το ρόλο και την αποστολή των ασφαλιστικών εταιριών, αλλά και το σεβασμό του εργασιακού καθεστώτος. Υπάρχουν και πολλοί ενοικιαζόμενοι πλέον σε ασφαλιστικές εταιρείες. Με ιδιαίτερη μνήμα στους επαγγελματίες του χώρου, στη διαμεσολάβηση, που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που πρέπει να στηριχθούν. Και εμείς έχουμε και μία σαφή θέση για την ενίσχυση συνολικά των ελεύθερων επαγγελματιών, άρα και των ελεύθερων επαγγελματιών του κλάδου του ασφαλιστικού, και με την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και με την μείωση του αφορολόγητου στα 10.000 ευρώ. Μάλιστα. Κύριε Μάνσο. Εγώ θα πρωτοτυπήσω, κύριε Χατζηνικολάου, θα συμφωνήσω με τον κύριο Υπουργό ότι όλοι στηρίξαμε το ΕΣΥ με τον τρόπο τους. Απλώς διαφέρει ο τρόπος από τον τρόπο. Διότι αν θέλει κανείς να θεωρεί ότι ενισχύει το ΕΣΥ ιδιωτικοποιώντας ή ανερώντας, εν πάση περιπτώσει, το δημόσιο χαρακτήρα του, σε σχέση με πολιτικές επιλογές πραγματικής υποστήριξης ενός πυλώνα τελικά του κοινωνικού μας κράτους, του πιο ισχυρού, αυτού που κράτησε όρθια την κοινωνία ζωντανή, τη χώρα μας μέσα στη μεγάλη πανδημία, αυτό προφανώς αξιολογείται. Και έχω την τιμή, κύριε Χατζηνικολάου, να εκπροσωπώ ένα χώρο ο οποίος έχει αποδεδειγμένα, πεπραγμένα στον χώρο της αυτού που λέμε δημόσιου συστήματος υγείας, τόσο με το Εθνικό Σύστημα, όσο με τον ΕΟΠΗ, με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, με τον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας που, ας μην κρυβόμαστε, πριν το 2009 οδήγησαν και στο δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας. Προφανώς όλοι συμφωνούμε και είμαι βέβαιος ότι και οι ασφαλιστικές εταιρείες συμφωνούν ότι ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι εγγύηση κοινωνικού κράτους, ευημερίας, συλλογικής ευτυχίας. Και προφανώς δεν τελεί σε σχέση ανταγωνισμού με την ιδιωτική αγορά ασφάλισης. Προφανώς είμαστε σε μια χώρα στην οποία υπόθηκε ήδη από εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε πολύ ψηλά στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Είμαστε τρίτη στην κορυφή, τρίτη αθλητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος πρέπει να είναι αυτό το 40% που είναι ο δικός μας, το δικό μας σκορ, να μπορεί να πέσει και στο 15%. Και είναι σαφές
ότι η ιδιωτική ασφάλιση, η ασφαλιστική αγορά, μπορεί να έχει ρόλο και οφείλει να έχει ρόλο σε αυτήν την εθνική προσπάθεια. Γιατί και ανακούφιση στους πολίτες μπορεί να δοθεί μέσα από αυτή την ανάπτυξη, τηλελογισμένη ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς προς αυτή την κατεύθυνση, και πάταξη του φαινομένου της φόρου αποφυγής, που δυστυχώς στο χώρο της υγείας είναι εκτεταμένο. Εμείς έχουμε υποβάλει στη δημόσια διαβούλευση το πρόγραμμά μας και προεκλογικά, μιας και είναι αυτή η περίοδος κρίσιμη που γίνεται η Γενική σας Συνέλευση και αυτή ακριβώς η εκδήλωση, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν αποκλείει προφανώς την συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική σχέση της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς. Ίσα-ίσα ενισχύεται αυτή η συμπληρωματική σχέση της ασφαλιστικής αγοράς προς τον ΕΟΠΗ και τις δημόσιες μονάδες υγείας. Είναι η ίδια φιλοσοφία με αυτό που πρόλαβα να πω και στα συνταξιοδοτικά. Και εδώ υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για στοχευμένες φορολογικές κινητροδοτήσεις, κυρίως υποτύπων ελαφρύνσεως, στο εισόδημα, στους βεβαιωθέντες, ακόμα και στους βεβαιωθέντες φόρους. Απλώς και πάλι το κριτήριο πρέπει να είναι όχι μόνο εκείνοι, να επιδοτούνται εκείνοι που ήδη μπορούν να πάνε στην ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, αλλά και εκείνοι που δεν μπορούν να ανοίξουμε την πίτα και στα τμήματα του πληθυσμού, τα οποία αυτή τη στιγμή αποκλείονται για οικονομικούς λόγους από την ασφαλιστική αγορά. Ξεκινώ από εσάς αντίστροφα αυτή τη φορά, κύριε Μάντζο. Έχετε ένα λεπτό για να σχολιάσετε τις τοποθετήσεις των δύο συνομιλητών σας. Νομίζω ότι σπατάλησα ήδη πολύ μεγάλο μέρος αυτού του λεπτού, σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του κυρίου Υπουργού σε σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα προσπαθήσω σε αυτό το τελευταίο λεπτό να είμαι όσο δυνατόν πιο συνενετικός, υπό την έννοια ότι ό,τι και αν έγινε, επειδή ακούστηκε ότι κυβέρνησαν τα κόμματα. Ετοιμάζεστε για νέο ρόλο, από ό,τι βλέπω. Ήμουν σίγουρος ότι θα γίνει αυτή η ερμηνεία. Όχι, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως έχουμε αναλάβει το ρόλο του εκφραστή μιας άλλης κουλτούρας τελικά σε αυτήν την συγκυρία, που είναι η κουλτούρα, αν μη τι άλλο, ενός πραγματικού πολιτικού λόγου. Και ξέρετε, χαίρομαι που σήμερα, μακριά από την τοξικότητα η οποία συνήθως διακατέχει τις πολιτικές συζητήσεις, κάνουμε μια συζήτηση επιχειρημάτων και πραγματικής σοβαρότητας και νυφαλιότητας. Το ζήτημα της ασφάλισης, της κοινωνικής, της ιδιωτικής, το ζήτημα των φυσικών καταστροφών, το ζήτημα τελικά του να αντιπαλέψουμε αυτό που είπε και ο Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, τη μεγάλη αβεβαιότητα, είναι εθνικό ζήτημα. Προφανώς η επόμενη Βουλή, όχι μόνο η επόμενη κυβέρνηση, η επόμενη Βουλή πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα ζητήματα αυτά. Δεν ισχύει στην πολιτική το γέγονε. Προφανώς όλα τα κόμματα αξιολογούνται από τους απολογισμούς τους και θα αξιολογηθούν και στην κάλπη για αυτούς. Θεωρώ όμως ότι με γνώση, διάθεση ανατροπής, αλλαγή παραδείγματος και κυρίως με ανάδειξη, εντοπισμό και προσαρμογή στην Ελλάδα των βέλτιστων ευρωπαϊκών προτύπων, μπορούμε να πάμε όχι μόνο στην ασφάλιση, μάλιστα, αλλά σε όλη τη χώρα καλύτερα. Γιατί τελικά το διακύβευμα, και κλείνω με αυτό, είναι σε ποια χώρα θέλουμε να ζούμε. Και αυτό που κάνουμε σήμερα είναι μια συζήτηση για μια σημαντική ψηφίδα μιας χώρας στην οποία αξίζουμε να ζούμε. Ευχαριστώ την επόμενη τον κύριο μέρα. Μάντζο. Κυρία Ξενογιαννακόπουλου. Πιστεύω ότι αναδείχθηκαν και τα σημεία διαφωνιών με την κυβερνητική πολιτική. Εγώ θα ήθελα, κύριε Χατζηνικολάου, να κλείσω και εγώ με ένα θετικό τρόπο. Πιστεύουμε στο ρόλο και αναγνωρίζουμε το ρόλο του ασφαλιστικού κλάδου. Θεωρούμε ότι συμβάλλει και μπορεί να συμβάλλει ακόμα πιο ουσιαστικά και στην αναπτυξιακή πορεία και συνολικά σε μια ευρύτερη ευημερία της χώρας μας, αλλά και στις νέες προκλήσεις. Άρα, εμείς θεωρούμε ότι είναι ένας ρόλος συμπληρωματικός, όχι ανταγωνιστικός. Θέλουμε να έχουμε ένα σταθερό διάλογο και με την Ένωση και νομίζω ότι και σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία και μετά τις εκλογές ακόμα πιο ουσιαστικά. Και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, και αυτό είναι και η μεγάλη και απαραίτητη εικόνα, ότι κάθε τέτοιου είδους συζήτηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο, που εμείς τουλάχιστον προβάλλουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο, που αφορά την ανάγκη πάνω απ' όλα της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας, ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους, αλλά και της στήριξης της εισοδηματικής της κοινωνίας, που αν θέλετε είναι και η προϋπόθεση προκειμένου να μπορεί και να ανθίσει ακόμα περαιτέρω και η ασφαλιστική αγορά. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Χατζηνικολάου, τα τελευταία 4 χρόνια, όπως και να το μετρήσει κανένας, η Ελλάδα έχει ανέβει αρκετά σκαλιά παραπάνω. Δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν λάθη, δεν σημαίνει ότι
εφαρμόστηκε το 100% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων. Πάντως, δεν υπάρχει καμία σύγκριση με την προηγούμενη κυβέρνηση και στην αποτελεσματικότητα και στην εφαρμογή, κυρίως, των δεσμεύσεων. Αυτό προφανώς έχει αντανάκλαση και στην οικονομία. Και έχει αντανάκλαση στην οικονομία διότι μειώθηκαν οι φόροι, μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές, απλουστεύθηκε το αδειοδοτικό περιβάλλον, κινητροδοτήθηκε η ανάπτυξη. Γενικότερα, εστάλει ένα μήνυμα σοβαρότητας και αξιοπιστίας. Μήνυμα το οποίο επιτρέπει και στις ασφαλιστικές εταιρείες να επενδύουν εδώ, όπως σωστά υπόθηκε προηγουμένως, να επενδύουν εδώ με ασφάλεια, όπως υπόθηκε από τον κύριο Στουρνάρα, και όπως θα κάνει και το ΤΕΚΑ. Το ξεκαθαρίσαμε στη Βουλή. Το ΤΕΚΑ θα είναι σε κάμποσα χρόνια ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής στην Ελλάδα. Το ζήτημα είναι πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται σε αυτή τη χώρα να εφευρίσκουμε πάντοτε τον τροχό. Ας δούμε τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Ας δούμε και στην οικονομία και στα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης και στα θέματα της υγείας τι ισχύει σε πιο προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Και αντί να φιλοσοφούμε συνεχώς χωρίς κανένα αποτέλεσμα, να γίνουμε πρακτικοί και υπεύθυνοι. Αυτό είναι η κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας. Θέλουμε μια Ελλάδα Ευρώπης και κοινής λογικής και στα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης και της ιδιωτικής ασφάλισης. Και έτσι θα προχωρήσουμε. Ελπίζω και έτσι θα κλείσω και είναι η ευχή μου οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές να τηρηθούν και σε ό,τι αφορά τον προεκλογικό διάλογο. Σήμερα το δείξαμε πάντως. Σήμερα δόθηκε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και σας ευχαριστώ και τους τρεις θερμά γι' αυτό. Ευχαριστούμε και την Ένωση και τον πρόεδρό της, τον κύριο Σαριγεωργίου, για την ευκαιρία.